The bottom line of all that is he's going to be struck even harder and more intensively in the days and weeks ahead. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι 5η 29 Απριλίου και η ισχυρή έκρηξη που πιθανότατα προήλθε από πύραυλο ή βλήμα ανατοϊκού αεροσκάφους συγκλώνει σε αργά τη νύχτα το προάστιο Γκόρνα Μπάνια της Σόφιας στη Βουλγαρία. Από την έκρηξη δεν υπήρξαν θύματα, αλλά καταστράφηκε ο τελευταίος όροφος μιας τριώροφης κατοικίας. Στην περιοχή έσπευσαν ο πρόεδρος της Βουλγαρίας και ο υπουργός εσωτερικών, οι οποίοι διέταξαν βαλιστική έρευνα για να διαπιστωθεί το είδος του βλήματος. Ενώ το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι πληροφορήθηκε για την έκρηξη, αλλά δεν γνωρίζει τι την προκάλεσε. Να θυμίσουμε ότι η Βουλγαρία θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ και σκέφτεται να παραχωρήσει τον εναέριο χώρο της για να διέρχονται τα ανατοϊκά αεροσκάφη. Στη Γιουγκοσλαβία οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν αφού ο Μπιλ Κλίντον δήλωσε ότι τώρα που βελτιώθηκε ο καιρός, οι σύμμαχοι θα χτυπούν μέρα νύχτα. Επλήγη ένα άδειο στρατόνα στην περιοχή Νέντινε, πολύ κοντά στο σπίτι του Σλόμποντα Μιλόσεβιτς. Εκρήξεις συγκλώνησαν τα προάστια του Βελιγραδίου Ρακόβιτσα, Τοπτσίντερ και Κρινιάτσα, όπου επλήγει αναμεταδότηση της τηλεόρασης. Χτυπήθηκε ακόμη μια γέφυρα του ποταμού Σάβα στην περιοχή Ουστρούσνιτσα, ενώ το Τανιούγκ, το Γιουγκοσλαβικό Πρακτορείο Ειδήσεων, μετέδωσε ότι τέσσερις πύραυλοι χτύπησαν την περιοχή του Νόβισαντ, αλλά και την περιοχή της Σουρντούλιτσα. Είναι αυτή η περιοχή που βλέπετε στις οθόνες σας, με τους 20 αμάχους νεκρούς τις προηγούμενες μέρες. Η μηδία προκαλεί επίσης η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών να απορρίψει την πρόταση για κήρυξη πολέμου. Ακούστε, πρόταση για κήρυξη πολέμου εναντίον της Γιουγκοσλαβίας, λες και ο πόλεμος δεν είναι γεγονός. Νέα αιματηρή επίθεση νεαρών σε λύκειο είχαμε αυτή τη φορά στην πόλη Τάμπερ στον Καναδά. Ο απλογισμός είναι ένας μαθητής νεκρός και ένας τραυματισμένος, ενώ σύμφωνα με τις μαρτυρίες μαθητών, δράστης της επίθεσης είναι ένας νεαρός, ο οποίος εμφανίστηκε, όπως θα θυμάστε από τις εικόνες που βλέπετε και στις ΗΠΑ, ένας νεαρός με μακριά καπαρντίνα. Τώρα εδώ στην Ελλάδα έχουμε 3 ώρες στάση εργασίας από τις 11:30 το πρωί των νοσοκομειακών γιατρών όλης της χώρας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας. Επίσης η Αθήνα θα είναι χωρίς λεωφορεία από τις 11 έως τις 3 το μεσημέρι και χωρίς τρόλεϊ από τις 10 έως τις 3 επίσης το μεσημέρι. Άρα λοιπόν φροντίστε να μετακινηθείτε νωρίτερα, διότι την ώρα των στάσεων εργασίας αναμένεται να υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αίσθημα αγανάκτησης προκάλεσαν και πάλι στην διεθνή κοινότητα οι εν ψυχρό βομβαρδισμοί ενός χωριού στην κεντρική Γιουγκοσλαβία, εκεί όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 20 αθώοι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 7 παιδιά. Οι απεσταλμένοι του ΣΚΑΙ βρέθηκαν στον τόπο της καταστροφής και κατέγραψαν όλη τη φρίκη του πολέμου που σοκάρει ακόμη και